Ανδρέα, το στρατόπεδο Σπουρνάρα εδώ στην Κοκκινοτρομηθιά, στην πραγματικά σφίχτια, είναι πέραν των 500 ατόμων, είτε πρόσφυγες, είτε παράτυποι μετανάστες που βρίσκονται εδώ, και ακόμη δεν έχουν μεταφερθεί οι 70 παράτυποι μετανάστες που, όπως είπαμε προηγουμένως, έχουν συγκεντρωθεί έξω από την υπηρεσία μετανάστευσης, όπου θα, γύρω στις 3 θα έρθουν και αυτοί εδώ. Όπως θα δούμε με τη βοήθεια του οικονολήπτη μας του Παρίκου Ανδρονίκου, έχουν στηθεί πρόχειρα καταλήμματα αντίσκηνα εδώ στο στρατόπεδο, όπου θα φιλοξενηθούν τις επόμενες μέρες οι πρόσφυγες και οι μετανάστες που βρίσκονται εδώ, καθώς τα λιώμενα που έχουν κατασκευαστεί πλέον δεν αρκούν για να καλύψουν τις αυξηνόμενες ανάγκες που υπάρχουν για να στεγαστεί όλος αυτός ο κόσμος. Ήδη στο εσωτερικό του στρατοπέδου, Ανδρέα, γίνονται εργασίες κατασκευής και άλλων λιωμένων, καθώς και χωματουργικές εργασίες για την επέκταση του κέντρου υποδοχής προσφύγων, προκειμένου να καλύψουμε, όπως είπαμε, αυτές τις ανάγκες. Σε λίγο θα βρεθούμε στα εντότερα του στρατοπέδου, όπου θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε, να μιλήσουμε και με κόσμο και με τους υπεύθυνους εδώ λειτουργούς της υπηρεσίας ασύλου, για να μας δώσουν ακριβέστερη εικόνα και για τους αριθμούς, αλλά και για τις διαδικασίες που έπονται πλέον εδώ. Άρα, Χριστόφορε μου, κρατάμε ότι έχει γεμίσει πλέον το κέντρο υποδοχής και προκειμένου να δεχθούν και τους υπόλοιπους ανθρώπους που καταφτάνουν, προβαίνουν σε κάποιες πρόχειρες κατασκευές. Ίσως να έχει να κάνει και με αυτό, μας είπε νωρίτερα ο κύριος Κούσος, ότι ένας από τους στόχους αυτής της περιόδου είναι και η ενίσχυση των χώρων υποδοχής αυτών των ανθρώπων που καταφτάνουν στον τόπο μας. Όπως είπαμε, Ανδρέα, πριν από λίγες μέρες, σε ρεπορτάζ που είχαμε κάνει εδώ στον ΑΡΦΑ, πλέον δίπλα ακριβώς από το στρατόπεδο Πουρνάρα προγραμματίζεται και η ανέγερση του πρώτου κλειστού τύπου κέντρου φιλοξενίας μεταναστών, το οποίο θα αποσυφορήσει και τις διαδικασίες, αλλά και το στρατόπεδο στο Πουρνάρα.